παραλία στις Σαλλικές της Θάσου βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο του νησιού, μπροστά στο χωριό Αλική, με το πλούσιο αρχαιολογικό ενδιαφέρον και την παράδοση στη συλλογή Αλατιού, όπως άλλωστε προσδίδει και το όνομά του. Ουσιαστικά πρόκειται για δύο γειτονικές αμμώδεις παραλίες, η μία οργανωμένη και η άλλη όχι. Μέσα σε ένα πολύ εντυπωσιακό περιβάλλον που σχηματίζεται τόσο από το αρχαιολογικό πάρκο όσο και από τις πραγματικές αλικές τις οποίες μπορεί κανείς να δει και σήμερα. Τα κρυστάλλινα διαυγή νερά στις παραλίες στις Αλικές, η άμμος αλλά και τα βράχια στην άκρη κάνουν το τοπίο μοναδικό, τόσο που πολλοί κατατάσσουν την ακτή μεταξύ των κορυφαίων όλης της Θάσου. Η πρώτη παραλία της Αλικής είναι αμμώδης, μερικώς οργανωμένη με ξαπλώστρες και ομπρέλες. Η πρώτη παραλία της Αλικής. Αρχαιολογικός χώρος Αλικής.
αποτελεί το δεύτερο σημαντικότερο αρχαιολογικό χώρο μετά την αρχαία πόλη της Θάσου. Η ανθρώπινη παρουσία στην Αλική είναι συνεχής από τον 7ο αιώνα π.Χ. έως και σήμερα. Στον αρχαιολογικό χώρο της Αλικής θα δείτε τον αρχαίο οικισμό με το ιερό και τις λατρευτικές σπηλιές, το αρχαίο λατομείο μαρμάρου και δύο βασιλικές εκκλησίες. Σας προτείνουμε να ακολουθήσετε το μονοπάτι με αφετηρία τον αρχαίο οικισμό. Στη συνέχεια επισκεφτείτε τις δύο βασιλικές, συνεχίστε στο λατομείο και επιστρέψτε στην νότια παραλία της Αλικής. Ο αρχαίος οικισμός της Αλικής. Την αρχαιότητα λέγεται ότι ήταν το βασίλειο της Αλίκης. Είχε αρκετό πληθυσμό, μεγάλο λιμάνι και γνώριζε μεγάλο πλούτο. Αρχαία λατομεία μαρμάρου.
Αυτή είναι η δεύτερη παραλία από τις δύο αλικές, η μικρή αλική.